Παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας τα εγκαίνια του παραρτήματος του Παγκηματικού Λυκείου Χρυσούπολη στην Καλλιράχη της Τάσου. Η όμορφη στιγμή που βιώνουμε σήμερα, η οποία έρχεται να δώσει λύσεις σε προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε η νεολαία μας για χρόνια πολλά, να γίνει παράδειγμα και για άλλα μέρη, για άλλους τόπους, έτσι ώστε τα παιδιά μας που είναι το μέλλον του έθνους μας, τα παιδιά μας να διδάσκονται στον τόπο τους τέχνες και δεξιότητες που θα τους κάνουν άξιους πολίτες. Ο Υφυπουργός Παιδείας συνοδευόταν από τους τρεις κυβερνητικούς βουλευτές, τον προϊστάμενο δεύτερο βάθμιας εκπαίδευσης νομού Καβάλας, Απόστολο Βαγενά, αλλά και τον Δήμαρχο Θάσου Κώστα Χατζημανουήλ. Είχαμε δει το παράξενο φαινόμενο δεκάδες παιδιών από όλο το νησί να ξυπνάνε από τα μαύρα μεσάνυχτα από τις 5 ώρα το πρωί, να πάνε λιμένα, κεραμωτή. Χρυσούπολη και να επιστρέφουν. Βάλαμε τώρα στην αρχή τις δύο ειδικότητες και ευελπιστούμε ότι θα πάει καλύτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντική και ιδιαίτερη σημερινή μέρα. Γράφεται μια εξαιρετικά σημαντική σελίδα στην ιστορία της εκπαίδευσης των νεότερων χρόνων του νησιού μας. Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Παιδείας μετέβει στο ΕΠΑΛ στην Καλλιράχη, όπου αρχικά συνομίλησε με τους μαθητές και με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Μας φάνηκε απλό, αλλά μας είπαν ότι αυτό το πράγμα υπήρχε ως αίτημα επί χρόνια. Και ότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος νωρίτερα, η γραφειοκρατία δυσκολεύει. Είδαμε λοιπόν τι πρέπει να γίνει. Νομοθετήσαμε στη Βουλή την δημιουργία παραρτημάτων των ΕΠΑΛ και εκδώσαμε την υπουργική απόφαση με το οποίο το ιδρύσαμε. Βεβαίως χρειάζεται η συνεργασία με τους φορείς που έχουν αρμοδιότητα και προκειμένου με την αυτοδιοίκηση. Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα την ίδια μέρα ο κ. Μπαξεβανάκης επισκέφθηκε το ΕΠΑΛ της Χρυσούπολης, όπου συναντήθηκε με τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου.